Το μνημόνιο στέρισε βασικά είδη διατροφής από τα παιδιά, καθώς σύμφωνα με την έρευνα της Ελστάτ αυξήθηκαν δραματικά μέσα στην πενταετία 2009-2013 τα ποσοστά των νοικοκυριών της χώρας που αδυνατούν για οικονομικούς λόγους να παρέχουν στα παιδιά τους βασικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως παραδείγματος χάρη σε καθημερινή βάση ένα γεύμα με κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι και νοπά φρούτα και λαχανικά. Με τα στοιχεία αυτά συμφωνούν οι πολίτες της Δράμας στην πλειονότητά τους. Στην περίοδο του μνημονίου και της κρίσης που ζει η χώρα, στερούνται βασικών ειδών διατροφής και τελικά μάλλον είναι εκείνα που πληρώνουν τελικά και την ύφη. Τι λέτε? Ναι, συμφωνώ απόλυτα ότι τα παιδιά υποσιτίζονται και δεν διατρέφονται σωστά. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της κρίσης. Θα έπρεπε η κοινωνία να έχει έτσι λίγο μεγαλύτερη συνοχή, ούτως ώστε και ο Δήμος, η Πολιτεία, σε συνεργασία με διάφορους φορείς, να μπορούν να κάνουν κάποια πρωινά στα σχολεία. Αυτό το πρόγραμμα ήδη έχει ξεκινήσει, αλλά δεν καλύπτει τις βασικές ανάγκες των παιδιών. Στο Δήμο Δράμας? Όχι, γενικώς στην Ελλάδα, σε διάφορα σχολεία. Τι να πω, η κοινωνία θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη συμμετοχή, εφόσον δεν μπορεί η Πολιτεία. Αυτό δεν είναι ψέματα. Υπάρχουν πολύ σοβαρά πρόβλημα, όχι μόνο με τα παιδιά και με τα ηλικιωμένα άτομα, τα οποία πλέον είναι μόνα τους. Δεν μπορούν να βοηθήσει η Πολιτεία. Ας σκύψει με τους κοινωνικούς λειτουργούς, με ανθρώπους που μπορούν να σταθούν δίπλα τους. Θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ, βοηθήστε σε αυτό το θέμα, γιατί είμαστε μόνοι μας. Η δουλειά μου είναι τέτοια που βλέπω πολλά πράγματα και ντρέπομαι για αυτό που συναντώ. Δεν μπορώ να βοηθήσω μόνος μου. Είναι γεγονός πως μερικά παιδιά στερούνται όντως βασικών πραγμάτων. Αλλά δεν θέλω να πιστεύω πως είναι τόσο τραγικά τα πράγματα όσο τα παρουσιάζουν τα μαζικά μέσα ενημέρωσης. Γιατί δεν θα δείξουν ποτέ τη γέννα ενός παιδιού, αλλά θα δείξουν τον θάνατο ενός παιδιού από ατύχημα, υπό δυστύχημα κτλ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ με αυτό το πράγμα. Αλλά γεγονός είναι ένα. Η κατάσταση είναι δύσκολη, χρειάζεται χρόνο, αλλά αυτοί που βιάζονται να ανεβούν στο κρεβάτι της εξουσίας, προσοχή, γιατί κανένας δεν ανέβηκε στο κρεβάτι χωρίς να πει ψέματα. Αν πεις αλήθεια, δεν ανεβαίνει στο κρεβάτι.